Το κέντρο υγείας νομίζω ότι εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο εκεί. Κοίταξε, είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητο για να στηρίξει το χωριό, να στηρίξει την ορεινή ναυπακτία, ειδικά την ανοχώρα, με τόσα καταλήματα, με τέτοιο προορισμό και με τόσους επισκέπτες που έρχονται. Ήδη οι έννοικοι, οι δικοί μου τουλάχιστον, νιώθουν ασφάλεια. Εμείς έχουμε πολλές οικογένειες που έρχονται συχνά και κάθε χρόνο και κάθε και 10 μέρες και ένα μήνα και 20 και το καλοκαίρι ειδικά. Και το ότι υπάρχει κέντρο υγείας στο χωριό είναι ένα πλάσ. Υπάρχει μια ασφάλεια που ανά πάσα στιγμή μπορεί να έρθει, να πεταχτεί ο γιατρός, να έρθει να μας δει, να μας εξυπηρετήσει, να μας πει κάτι, να μας στείλει κάπου. Οπότε είναι πολύ θετικό και πολύ πρέπει να είναι το κέντρο υγείας εδώ και να υπάρχει και ένα μεταφορικό όχημα ώστε να μπορεί ο γιατρός να ανά πάσα στιγμή να πεταχθεί. Να σας πω και ένα σκηνικό κάποια στιγμή. Πέρσι το χειμώνα είχε πάει κάποια πεζοπορία, κάποιος έπεσε, κάπως τραμπούκησε το πόδι του, χτύπησε τη μέση του, δεν μπορούσε να περπατήσει, δεν μπορούσε να σηκωθεί. Παίρνουμε τηλέφωνο το κέντρο υγείας και ο κέντρο υγείας και ο γιατρός ήρθε εκείνη τη στιγμή εκεί, μας βοήθησε, έδωσε τις πρώτες βοήθειες, είδε πώς είναι τα πράγματα, καλέσαμε το ασθενοφόρο και μετά έγινε συνέχεια και ήταν όλα καλά. Αν ο γιατρός αυτός δεν είχε όχημα να έρθει, τι θα μας έλεγε? Κύριε Χιλάκη, θα έλεγε, μα φέρτε τον, φέρτε την πυροσβεστική, 2 ώρες μακριά, τουλάχιστον για τις πρώτες βοήθειες. Δεν έχω αυτοκίνητο να έρθω, τι θα μας έλεγε? Δηλαδή το θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει αυτό το μέσον. Και νομίζω είναι και ένα ερώτημα που κάνουν και οι οικογένειες, αλλά και οι ηλικιωμένοι. Δεν το συζητάμε. Μια οικογένεια. Πριν δηλαδή, κάνουν κράτηση, εννοώ. Κύριε Χιλάκη, πριν κάνουν κράτηση, ρωτάνε αν υπάρχει και κέντρο υγείας, αν υπάρχει φαρμακευτικό. Βασική ερώτηση. Ειδικά αν είσαι οικογένεια. Και εγώ, αν ήμουν πατέρας, είμαι πατέρας βασικά. Οπότε θα έλεγα, υπάρχει κάποιο κέντρο υγείας εκεί, κάποιο γιατρό κοντά, έστω μία ώρα, μισή ώρα, 10 λεπτά. Εμείς απαντάμε, ναι, υπάρχει φυσικά το κέντρο υγείας ανά πάσα στιγμή, όλο το 24ωρο. Και έχει συμβεί πολλές φορές να μας δώσουν τη βοήθειά τους. Πολλές φορές. Δεν το συζητάω. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τίποτα, τίποτα. Να είστε καλά.